Γιατί και αυτό μας θυμίζει η Ελλάδα. Το Παναθηναϊκό στάδιο, στο βάθος η Ακρόπολη. Το κρατάει ο Λευτέρης με υπερηφάνεια, με τι άλλο. Συγκινημένος και αυτός, όπως και νωρίτερα όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Με λιγότερους σφιγμούς τώρα. Σου μιλούσα για την απίστευτη στοχοπροσήλωση που είχες όλες αυτές τις μέρες. Και μας διέκοψαν μέσα όταν σε ρωτούσαν αν είχες αγωνία, όταν οι άλλοι αθλητές έκαναν τη δική τους προσπάθεια. Φυσικά είχα αγωνία, αλλά είχα μέσα στο μυαλό μου, είχα κλειδώσει στο μυαλό μου σήμερα για τον τελικό μια εκτέλεση, μια χ εκτέλεση, η οποία έγινε ακριβώς όπως την είχα κλειδώσει, όπου περίμενα έναν χ βαθμό, ο οποίος ήταν εκεί που είχα κλειδώσει εγώ στο μυαλό μου. 6,8 βαθμό δυσκολίας πήρε σε 9,200, σχεδόν τέλεια. Είναι σαν τους υπολογιστές που φορτώνουν ένα πρόγραμμα. Ήταν πολύ καλό το πρόγραμμα, η εκτέλεση ήταν πάρα πολύ καλή. Και μόλις είδα το βαθμό, κατάλαβα ότι έχω πολλές πέναλτις να κερδίσω. Έγραψε μας τα συναισθήματά σου, σε παρακαλώ, εκείνες τις στιγμές. Εκεί που αφιέρωνες, που γινούσες στην κερκίδα, αλλά και τη στιγμή που έρχεται ο πρόεδρος της ΔΟΕ, πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια όλων των αθλητών, πριν βγει η βαθμολογία του Βραζιλιάνου, του προηγούμενου Ολυμπιονίκη, του Λονδίνου, του Ζανέτη, και σου δίνει συγχαρητήρια. Είναι γεγονός, γιατί υπήρχαν κάποια λάθη στην εκτέλεση του Βραζιλιάνου. Έκανε και ένα μικρό βήμα στην έξοδο και εκεί καταλάβανε σχεδόν όλοι όσοι γνωρίζουν λίγο από γυμναστική ότι μάλλον έχασε. Είναι και μια βαθμολογία που δεν έχει πάρει ο ίδιος ποτέ του, ενώ την έχω ξαναπάρει ευτυχώς αυτή τη βαθμολογία και το περιμέναμε. Δικαίωση. Δικαίωση και έχω να πω ότι ο κύριος Μπάχ μου είπε ότι είναι περίπου όπως όταν ήσουν ο πρώτος λαμπαδιδρόμος, χαρά με ρωτούσε. Και του, αυτό το απάντησα και εγώ ακριβώς. Το χρυσό για την Ελλάδα. Δεν σταμάτησες όλες αυτές τις μέρες να το λες. Αυτές τις δύο λεξούλες. Πάμε Ελλάδα. Για ποιον άλλο λόγο έχουμε έρθει εδώ? Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα θέλουμε εγώ διακοπές. Ξεπεράσεις το Δημοσθένη. Επανέλαβες το κατόρθωμά του. Εγώ προσπαθώ να δώσω πάντα την ακριβή διάσταση του αθλητικού κατορθώματος. Έκανες το 3 στα 3, Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο, Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά έχεις πολύ μέλλον μπροστά σου. Αυτό είναι που με χαροποιεί. Θέλω να έχω την υγεία μου, να κάνω διακοπές και να ξεκινήσουμε δυναμικά μια νέα τετραετία. Όπου θα προσπαθήσω να είμαι πρωταγωνιστής και σε αυτήν την τετραετία. Και δεν θα πω με καλύτερα αποτελέσματα, γιατί έχουν έρθει ήδη καλά τα αποτελέσματα. Να κάνω αρκετά, θα προσπαθήσω repeat. Γιατί για μένα ένας καλός αθλητής έχει διάρκεια. Κι άλλωστε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Κοίταξες πολλές φορές τον ουρανό, έψαχνες τον πατέρα σου, αλλά η μάνα σου ήταν δίπλα σου όλες αυτές τις μέρες. Η μητέρα. Βέβαια. Και όπως λένε και στα ιταλικά, complimenti alla mamma και ti apportato in terra. Συγχαρητήρια στη μαμά που σε έχει φέρει εδώ, στη γη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ. Και στην Παναγία ζήτησα βοήθεια και μάλλον την μεγάλη χάρη τη σήμερα. Μεγάλη χάρη τη. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Λοιπόν, αυτά ξανά από το Λευτέρη Πετρούνια. Όλοι τον πλησιάζουν για μια δήλωση. Εμείς θα τον έχουμε με την άνεσή μας και αργότερα κοντά μας. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να διευκολυνθούν να κάνουν τη δουλειά τους και οι εκπρόσωποι των ξένων μέσων, γιατί ο Λευτέρης δεν είναι μόνο για μας, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Η έγκλη του έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Είναι παγκόσμιος, πλέον είναι χρυσός Ολυμπιονίκης.